Γεια σας! Καλά, δεν με βλέπει κανείς αλήθεια τώρα. Να με δείτε όμως σε λίγο. Τι κάνετε? Καλά, το Instagram Live μπαίνει πολύ πιο γρήγορα από το Facebook. Πατάω την ίδια στιγμή τα κουμπιά και στο Instagram κατευθείαν φαίνεται σε όλο τον κόσμο τι κάνω live, στο Facebook αργεί. Βέβαια το Facebook κρατάει το βίντεο για πάντα, ενώ το live του Instagram κρατάει μόλις για 24 ώρες. Αν και η ίδια εταιρεία έχει κάνει τελείως δύο διαφορετικά μέσα για να μην δείχνει ότι είναι η ίδια εταιρεία και να σου προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες, ώστε να ακολουθείς και τα δύο μέσα και να έχεις λογαριασμούς και στα δύο μέσα. Πανέξυπνο. Εντάξει, βρέθηκε ο Πετρετζίκης να πει ότι είναι έξυπνο το Facebook και το Instagram. Λοιπόν, γεια σας. Και στο Facebook και στο Instagram, από εδώ είναι το Facebook, άλλαξα σήμερα και από εδώ είναι το Instagram. Ελπίζω να είστε καλά. Θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη συνταγή σήμερα, αν και νηστεία. Ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που νηστεύει από το κρέας, δεν νηστεύει από όλα τα υπόλοιπα αυτές τις ημέρες. Οπότε αύριο βέβαια θα κάνουμε φασολάδα το πρωί. Οπότε βάλετε να μουλιάσουν σήμερα τα φασόλια σας, γιατί αύριο θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να κάνετε την τέλεια φασολάδα. Πολύ σημαντικό αυτό, θα το πω και στο τέλος του βίντεο, να μου το θυμίσετε για να πω για τα φασόλια, να τα μουλιάσουμε σήμερα. Οπότε, τι κάνουμε? Αυτά. Θα κάνουμε cheesecake. Θα κάνουμε ένα γρήγορο cheesecake. Να σας πω ότι αυτή η συνταγή δεν είναι ψητό, New York Cheesecake, γιατί στο site μου θα βρείτε αναλυτικά μια καταπληκτική συνταγή όπου ουσιαστικά παίρνουμε το cheesecake, το τυρί κρέμα και το ψήνουμε στο φούρνο και γίνεται το New York Cheesecake. Είναι έτσι το πιο παραδοσιακό cheesecake που υπάρχει. Το cheesecake που θα κάνουμε σήμερα είναι εύκολο και γρήγορο. Ουσιαστικά δεν χρειάζεται να ζοριστείτε, γιατί το άλλο cheesecake έχει αρκετή διαδικασία, δηλαδή πρέπει να ταλαιπωρηθείς για να το φτιάξεις καλά. Αυτό είναι μια συνταγή που όντως θα πετύχει σε όλους. Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε. Θα γίνει τέλειο, ό,τι και να γίνει. Ακόμα και άσχετη να είστε με τη μαγειρική, το cheesecake θα βγει τέλειο και θα είναι μια χαρά και θα το γουστάρετε και θα το σερβίρετε και αυτά όλα. Λοιπόν, αύριο θα φτιάξουμε φασολάδα. Την Παρασκευή θα φτιάξουμε φακές. Το Σάββατο θα φτιάξουμε μαγειρίτσα. Την Κυριακή θα φτιάξουμε αρνάκι στο φούρνο με πατάτες. Την Πέμπτη. Τι θα φτιάξουμε? Ξέχασα τι θα φτιάξω. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Γενικά θα πάμε νηστίσιμα όλη τη βδομάδα, τα πρωινά. Τα βραδινά θα κάνουμε έτσι λίγο τα cheat μας για αυτούς που δεν νηστεύουν. Και από εβδομάδα θα αρχίσουμε τα full fat πράγματα. Δηλαδή από εβδομάδα θα γίνει χαμός. Πραγματικά από εβδομάδα νομίζω θα σας εκπλήξω, γιατί Δευτέρα ετοιμάζω πρωί δύο συνταγές έκπληξη. Οπότε αυτό. Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα πάρα πολύ στο Facebook, στην Παναγιώτα Καραγκιόζη Τζεσμελιδάκη. Έκανα τα τσουρέκια σου, Άκη, τέλεια, δώσε συνταγές, καλά τα πας, χοντρένουμε, καλή Ανάσταση από Θεσσαλονίκη. Όλα μαζί. Σοκολατόπιτα για την νηστεία υπάρχει? Υπάρχει. Αυτό θα κάνω την Πέμπτη. Ξέχασα. Θα κάνω brownies, νηστίσιμα. Λοιπόν, φασόλια για αύριο. Να σας πω λίγο πώς μουλιάζουμε τα φασόλια, γιατί είναι πολύ σημαντικό για αύριο, σε περίπτωση που θέλετε να κάνουμε μαζί τη φασολάδα. Τα φασόλια δεν τα μουλιάζουμε ούτε με σόδα, ούτε με πολλά πράγματα. Θέλω να πάρετε τα φασόλια σας, να τα βάλετε σε παγωμένο νερό, να ρίξετε, άμα πάρετε μισό κιλό φασόλια, θα ρίξετε δύο καλές πρέζες ζάχαρη. Άμα θα βάλετε 250 γραμμάρια, γιατί είστε δύο άτομα θα βάλετε τα φασόλια, θα βάλετε μία καλή ζάχαρη, είπα, αλάτι. Μία καλή πρέζα αλάτι, πιάστε με το χεράκι σας και βάλετε αλατάκι. Τα φασόλια μας για να γίνουν μαλακά και να ψηθούν τέλεια, πρέπει το μόνο που χρειάζεται να βάλουμε μέσα είναι αλατάκι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, αν και τα άσπρια μας δεν τα βράζουμε με αλάτι γιατί σκληραίνουν, τα μουλιάζουμε πάντα με λίγο αλάτι για να μαλακώσουν και να έχουν ομοιόμορφη υφή. Οπότε, tip σημερινό για τα φασόλια αύριο, βάλτε τα σήμερα σε παγωμένο νερό, με λίγο αλάτι και αύριο το πρωί θα φάμε την πιο ωραία φασολάδα που έχουμε φάει. Λοιπόν, συμπληρώσαμε 10.000 ανθρώπους, γιατί κάτω από 10 δεν μπαίνω. Είναι 6,2 στο Facebook, 4.673 στο Instagram. Να δώσω και χαιρετίσματα στο Instagram. Καλησπέρα από Τρίκαλα, λέει ο Νικόλας Γιάτζιας. Κάναμε τα κουλούρια Θεσσαλονίκης και βγήκαν τέλεια. Καλά, η συνταγή από τα κουλούρια Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστική. Σε περίπτωση που δεν τα δοκιμάσετε, κάκο του κεφαλιού σας. Είναι καλό να τα δοκιμάσετε, γιατί σε περίπτωση που δοκιμάσετε αυτά τα κουλούρια, τα υπόλοιπα όλα θα σας φαίνονται
Όχι, θα μπορείτε να καταλάβετε ποιο μαγαζί κάνει καλά κουλούρια και ποιο δεν κάνει. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το cheesecake μας. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ εύκολη. Μπορείτε να την πετύχετε όλοι σας και νομίζω ότι όλα τελικά θα έχετε ούτως αλλιώς σπίτι σας. Λοιπόν, για να φτιάξουμε τη συνταγή, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με τη βάση. Σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμο να μπει στο ψυγείο, οπότε μην αγωνιστε. Λοιπόν, θέλουμε μία βάση με αποσπόμενο τέτοιο, μία ταρτιέρα με αποσπόμενη βάση. Σε περίπτωση που δεν έχετε, δεν πειράζει, κάνετε σε ό,τι σκεύος έχετε μέσα στο σπίτι. Τα ψάκια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Ακόμα και τη φόρμα του κέικ, σε περίπτωση που δεν έχετε, περιμένετε να δείτε. Εδώ. Αυτή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να κάνετε cheesecake και μετά να κόβετε κομμάτια. Οπότε γενικά, μη στηριχτείτε στο γεγονός ότι αν δεν έχετε φόρμα με αποσπόμενη βάση, δεν κάνετε το cheesecake, το κάνετε και θα βγει τέλειο. Λοιπόν, πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε το βούτυρό μας να λιώσει. Μισό λεπτάκι, εδώ. Είτε μπορείτε να το βάλετε στο microwave, είτε μπορείτε να το λιώσετε σε ένα τηγανάκι. Άμα δεν έχετε microwave, βάλετε σε ένα τηγανάκι. Λοιπόν, και θα σας δώσω όλες τις λύσεις τώρα σε περίπτωση που δεν έχετε mixer, δεν έχετε microwave, γενικά δεν έχετε τίποτα στο σπίτι σας, το μόνο που να έχετε είναι ένα σύρμα και ένα bowl. Θα σας πω ακριβώς τι κάνετε, γιατί αυτή η συνταγή μπορεί να την κάνουν όλοι. Λοιπόν, όπως είναι, βάζω στο microwave, ας ξεκινήσω με 30 δευτερόλεπτα και βλέπω. Τώρα, έχω ένα κουτί με μπισκότα, τύπου digestive, θα ανοίξω, εδώ, πολύ καλά. Το cheesecake νομίζω είναι το πιο αυτό το cheesecake, το κρύο cheesecake είναι το πιο εύκολο γλυκό που μπορεί να κάνουν όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να κάνει cheesecake. Το άλλο το cheesecake που σας δίνω το ψητό θέλει να δώσετε πραγματικά προσοχή. Δεν είναι η φάση ότι παίρνω να κατέβω και βγαίνει το cheesecake, είναι άλλο πράγμα. Οπότε θέλει άλλα πέρατα. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άμα βαριέστε, κάνετε το γρήγορο. Άμα δεν βαριέστε, κάνετε το άλλο. Θέλω να δοκιμάσετε και τα δύο. Και οι δύο εκδοχές είναι κάτι που πρέπει να δοκιμάσετε. Οπότε έρχομαι. Έχω παίξει πολύ, πολύ δυνατά σήμερα για να μην φύγω καθόλου από τον πάγκο μου εδώ πέρα. Ουσιαστικά αυτό που έχω κάνει, έχω βάλει μία μπρίζα εδώ. Μαγικά έρχεται το ρεύμα από άσχετα σημεία. Και επειδή τα μπισκότα μου είναι πάρα πολλά, εννοείται δεν θα χτυπήσω στο μίξερ όλα μαζί. Θα βάλω πρώτα 5 μπισκοτάκια εδώ, θα τα χτυπήσω. Το βούτυρο πρέπει να είναι έτοιμο. Εντάξει, δεν το λιώνω πολύ, δεν το ζεσταίνω. Έχει λίγα κομματάκια μέσα από το βούτυρο, αλλά δεν το ζεσταίνω τελείως, γιατί αν το ζεστάνω πάρα πολύ, μετά θα αργήσει η βάση να κρυώσει το ψυγείο και είναι κάτι που δεν θέλω. Γιατί αυτό το γλυκό, από τη στιγμή που το φτιάξεις και το βάλεις στο ψυγείο, σε μισή ώρα μπορείς να το φας. Οπότε, επειδή είναι βραδινό το γλυκό μας, θέλω όλοι να το δοκιμάσετε τώρα. Οπότε, μην ζεστάνετε πολύ το βούτυρο, γιατί αν ζεστάνετε πολύ το βούτυρο, η βάση δεν θα μπορεί να κρυώσει μέσα στο ψυγείο. Οπότε, σε δόσεις, σπάω το μπισκότο μου, το ρίχνω μέσα, εδώ. Ό,τι μπισκότα έχετε στο σπίτι, αυτά που έχετε ανοίξει και τα έχετε αφήσει στην άκρη και δεν τα έχετε χρησιμοποιήσει και δεν τα έχετε τυλίξει με μεμβράνη, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Να σας πω ότι επίσης, άμα δεν έχετε μπισκότα και θέλετε να κάνετε οπωσδήποτε το cheesecake και έχετε όλα τα υπόλοιπα υλικά, μπορείτε να βάλετε και φρυγανιές, παξιμάδια. Σε περίπτωση που πάρετε ντακάκια και ρίξετε μέσα, απλά θα χρειαστεί και λίγο άχνη ζάχαρη για να γλυκίσει, γιατί τα ντακάκια δεν έχουν ζάχαρη. Άχνη ζάχαρη, θα βάλετε και μια χαρά. Λοιπόν, χτυπάτε εδώ πέρα το άλλο υπόλοιπο μπισκότο και μου δίνει η τελευταία δόση μπισκότου. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Δεν τα έσπασα σάκι. Σπάμε τα μπισκότα. Εδώ και εδώ. Και. Πού το να το. Χτυπάμε πολύ καλά. Γεια σας! Λοιπόν, χτυπήσαμε τα μπισκότα μας, μπαίνουν μέσα, εδώ, αυτό πάει στη γάτα, αυτό πάει πίσω, με μαγικό τρόπο, εδώ και εδώ, εδώ και εδώ. Άμα θέλετε να προσθέσετε και μία πρέζα αλάτι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αλατάκι στα γενικά, οπότε βάζω ελάχιστο αλατάκι εδώ μέσα και ανακατεύω. Ανακατέψω με τη σπάτουλα, αλλά μετά πρέπει να την πλύνω. Γιατί χρειάζομαι. Λοιπόν, ανακατεύουμε τη σπάτουλα. Το βούτυρο που σας δίνω είναι το ελάχιστο. Γενικά δεν μου αρέσει το μπισκότο που το cheesecake να έχει πάρα πολύ βούτυρο. Γιατί άμα έχει πάρα πολύ βούτυρο,
Μετά από κάτω γίνεται σκληρή η βάση και ουσιαστικά δεν μπορείς να φας το γλυκό. Γιατί πατάς, το τυρί από πάνω είναι μαλακό και καθώς μπαίνεις προς τα κάτω, πας να σπάσεις το μπισκότο και το μπισκότο τελικά είναι πάρα πολύ σκληρό. Οπότε, σαν βρεγμένη άμμος θέλω να γίνει το μπισκοτάκι μας εδώ. Παίρνουμε οτιδήποτε βάση έχουμε στο σπίτι, δεν μας πειράζει, ρίχνουμε μέσα στο μπισκότο μαζί με το βούτυρο, εδώ. Και τώρα πάμε να σας δείξω ένα κόλπο. Μερικοί μπορεί να το ξέρετε, μερικοί όχι. Εδώ. Ένα ποτήρι. Εδώ το ποτήρι, εκεί το ποτήρι, να το ποτήρι. Λοιπόν, θα βρείτε ένα ποτήρι στο σπίτι σας που να μην έχει γη στο κάτω και να είναι ευθεία η βάση του. Οπότε αυτό που κάνουμε για να πατήσουμε καλά και να μείνει η βάση είναι παίρνουμε το ποτήρι μας, γιατί με τα χέρια, κοιτάξτε εδώ, πατάμε ωραία, αλλά δεν μπορούμε να πατήσουμε να κάνουμε συμπαγή τη βάση μας. Οπότε με το ποτήρι τι κάνουμε, παίρνουμε και σιγά σιγά αρχίζουμε από μέσα, όχι από έξω, από μέσα προς τα έξω πατάμε με αποτέλεσμα να πάρουμε την πιο ωραία βάση που υπάρχει στο cheesecake. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και να τρέμει και το κινητό τώρα κάθε φορά στη βάση του τέτοιου, πώς το λένε, της ψωμιέρας, το έχουμε ξαναπεί. Οπότε μπορούμε να κατανύμουμε σωστά το μπισκότο παντού γύρω γύρω και κατάφερα να αλερώσω άλλο ένα σκεύος, ένα ποτήρι. Ενώ κάνω cheesecake, αλερώσω ένα ποτήρι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πόσο τέλεια που έγινε η βάση. Πατικωμένη, ωραία, σεξι, πάει κατάψυξη ή ψυγείο. Ανάλογος, άμα είστε πολύ αργοί και για την κρέμα σας χρειαστείτε μισή ώρα, βάλτε το ψυγείο. Άμα είστε πολύ γρήγοροι και θα χρειαστείτε για την κρέμα σας μόλις 5 λεπτά, βάλτε το κατάψυξη. Οπότε πάει κατάψυξη αυτό. Έλα. Εδώ. Τέλεια. Και πάμε να ετοιμάσουμε την κρέμα μας. Λοιπόν, να πλύνω λίγο τη μαρίζα μου γιατί χρειάζομαι. Λα λα λα. Και να πάρω ένα μπορ. Τέλεια. Να πάρω και λίγο χαρτί. Εδώ. Τέλεια. Και να πάρω και τη μαρίζα να τη σκουπίσω. Και πάμε τώρα να εξηγήσουμε κάτι πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε να ενώσουμε δύο υλικά. Την κρέμα γάλακτος μαζί με το τυρί κρέμα. Γενικά όταν κάνουμε οτιδήποτε σε cheesecake, το μυστικό πάντα στο cheesecake είναι να χτυπάμε πολύ καλά το τυρί κρέμα. Άμα δεν λιώσουμε το τυρί κρέμα τελείως με τα υπόλοιπα υλικά, αυτό που παίρνουμε είναι ένα κακό αποτέλεσμα και ουσιαστικά μετά το cheesecake αρχίζει και κάνει splitting μέσα στο ψυγείο. Γιατί άμα βάλω ζαχαρούχο και τυρί κρέμα και δεν ανακατέψω καλά, στο τέλος θα κόψει και θα βγάλει νερά. Καλά με το ζαχαρούχο έχουμε αυτούς τους κινδύνους ούτως ή αλλιώς. Άμα βάλουμε όμως κρέμα και τυρί κρέμα γάλακτος και τυρί κρέμα και πάλι δεν ανακατέψουμε ή δεν λιώσουμε καλά το τυρί κρέμα, πάλι καθώς θα μπει στο ψυγείο θα γίνει σαντιγί τυρί κρέμα, σαντιγί τυρί κρέμα, σαντιγί κρέμα και είναι δύο διαφορετικά υλικά μεταξύ τους. Αυτό που θέλουμε ουσιαστικά να κάνουμε είναι ένα υλικό. Οπότε, σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ, σαν και αυτό, εδώ, ναι, για να χτυπήσετε το τυρί κρέμα μέχρι που να μαλακώσει τελείως μαζί με την άχνη ζάχαρη, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε ένα μπολ εδώ, να βάλετε το τυρί κρέμα και ουσιαστικά την άχνη ζάχαρη μαζί με το τυρί κρέμα στην αρχή να τη σπάσετε με μία μαρίς εδώ, σπάμε με τη μαρίς, απλώνουμε. Καλά, μπορώ να το κάνω και έτσι άμα θέλετε. Να το κάνω έτσι. Θα το κάνω έτσι, δεν θα χρησιμοποιήσω το μίξερ. Θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάρετε. Καλά, όλοι έχουν μίξερ στο σπίτι, ακόμα και το μικρό κάνει, αλλά. Τέλος, βραδιάτικα να κάνω το ζωή μου δύσκολη. Με τσίπηρα να πάρω αυτό. Αυτό το μπολ, γιατί αυτό πάει δεξιά-αριστερά. Οπότε θα με δυσκολέψω. Θα πάρω αυτό που είναι στιβαρό, μια χαρά. Και θα το κάνω χωρίς μίξερ. Θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάρετε που λέει και ο χλαπάτσας. Οπότε θέλω 700 γραμμάρια τυρί κρέμα μέσα, εδώ. Αυτό είναι πολύ καλό tip, πρέπει να το δείξω κάποια φορά πώς μπορείτε να κάνετε cheesecake στο χέρι. Γιατί στις συνταγές πάντα ανακατεύω στο μίξερ, αλλά ουσιαστικά πρέπει να σας δείξω μια φορά πώς τελικά μπορείτε να κάνετε στο χέρι άμα δεν έχετε μίξερ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία. Οπότε 700 γραμμάρια τυρί κρέμα πάει μέσα στο μπολ. Έφυγε αυτό, έφυγε αυτό. Πάει και το τελευταίο. Εδώ.
πολύ εύκολα. Και στην αρχή θα δουλέψουμε λίγο με τη Μαρίς και μετά θα βάλουμε το σύρμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Λοιπόν, εδώ. Αυτό είναι το περίσσευμα. Ρίχνω την άχνη ζάχαρη μέσα. Ρίχνω λίγο βανίλια. Εδώ. Τώρα, το λέω και στο βίντεο που έχω ανεβάσει και ισχύει. Πού είναι το εξίστρα μου? Ξίστρα, νάτι. Λοιπόν, επειδή το cheesecake θέλουμε να είναι velvety, να έχει βελούδινη υφή, να έχει να είναι πάρα πολύ smooth καθώς το τρώμε, σε κάποιους δεν αρέσει να έχει κομματάκια. Οπότε, άμα δεν σας αρέσει να έχει κομματάκια από λεμόνι, δεν βάζετε ξύσμα, βάζετε μόνο χυμό. Άμα όμως δεν σας πειράζει να υπάρχουν μικρά ζέστα από λεμόνι μέσα στο cheesecake σας, τότε μπορείτε να βάλετε λίγο ξύσμα από λεμόνι. Εμένα μου αρέσει, βασικά μου αρέσει πιο πολύ να είναι smooth, αλλά τρελαίνομαι για το ξύσμα από λεμόνι. Οπότε και τα δύο έχουν, δηλαδή, ενώ δεν μ' αρέσει να έχει κομματάκια λεμόνι μέσα το cheesecake, μ' αρέσει τόσο πολύ η αίσθηση του ξύσματος από λεμόνι που πραγματικά βάζω. Λοιπόν, οπότε βάλω λίγο ξύσμα από λεμόνι και θα βάλω και ελάχιστο χυμό από λεμόνι. Ελάχιστο, δεν θέλουμε πολύ. Κοιτάξτε, εδώ πέρα. 10-15 σταγονίτσες. Και τώρα, σε περίπτωση που έχουμε μίξερ, το βάζουμε στο μίξερ, τα πράγματα είναι απλά, η ζωή είναι καλή και βγαίνουν όλα τέλεια. Σωστά, τέλεια. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν έχουμε, πρώτα ξεκινάμε με μια σπάτουλα εδώ, κοιτάξτε, να διασφαλίσουμε ότι θα σπάσουμε το τυρί κρέμα και θα το μαλακώσουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε ένα καλό τυρί κρέμα και πρέπει οπωσδήποτε να το μαλακώσουμε. Κοιτάξτε εδώ, τέλεια. Σπάμε, 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 σπάμε εδώ. Και άμα δούμε ότι ακόμα δεν είναι smooth το τυρί κρέμα και βλέπουμε ότι έχει μέσα κάποια κομματάκια τυριού κρέματος, τι κάνουμε? Συνεχίζουμε και ανακατεύουμε. Σπάμε τη σπάτουλα. Η σπάτουλα είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορούμε να σπάσουμε σε αυτό το σημείο τη συνταγή μας. Γιατί άμα βάλουμε σύρμα, δεν μπορεί να τα σπάσει πάρα πολύ καλά το σύρμα με το χέρι. Άμα βάλουμε το σύρμα από το μίξερ, σίγουρα μπορεί. Αλλά, κοιτάξτε εδώ, έτσι όπως το χτύπησα, έγινε πραγματικά smooth και έτσι όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Εδώ είμαστε. Τώρα, το κρατάω στην άκρη γιατί θα το χρειαστώ για να διάσω. Θα προσθέσουμε την κρέμα γάλακτος. Ενώ στη συνταγή σας λέω ότι βάζουμε και την κρέμα γάλακτος στο μίξερ και τα χτυπάμε, που στο μίξερ είναι πάρα πολύ εύκολο να χτυπήσει. Θέλω να καταλάβω κάτι πολύ βασικό. Άμα πάω να κάνω σαν τη γύμες και την κρέμα γάλακτος και τη χτυπήσω στο χέρι, θα μου πάρει πάρα πολύ ώρα. Αλλά επειδή εγώ σαν βάση έχω το τυρί κρέμα, άμα βάλω την κρέμα γάλακτος μαζί με το τυρί κρέμα και ανακατέψω, η σαντιγή γίνεται κατευθείαν. Δηλαδή θα χρειαστεί να ανακατέψω 20-30 φορές και ουσιαστικά θα έχει δέσει το μείγμα μου. Οπότε το πιο σημαντικό κομμάτι σε αυτό το μέρος είναι η κρέμα γάλακτος να είναι παγωμένη από το ψυγείο. Παγωμένη, δηλαδή να είναι από το ψυγείο κατευθείαν, να τη βάλω μέσα και να ανακατέψω και να μην είναι χαμηλό λιπαρό. Δεν θέλουμε να είναι χαμηλά λιπαρά. Οπότε θέλω 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Εδώ που είναι κρέμα γάλακτος, συνάτη. Σε περίπτωση που. Πού είναι το μαχαίρι μου, το ψαλίδι μου, εδώ. Σε περίπτωση που δεν βάλετε παγωμένη κρέμα γάλακτος, αυτό που θα γίνει είναι να αργήσει πιο πολύ να δέσει. Οπότε είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 700 αν θυμάμαι ήταν το τυρί κρέμα. Για να δω. 700 τυρί κρέμα, 300 κρέμα γάλακτος. Λοιπόν. Όπως βλέπετε τώρα πρέπει να αναμίξω την κρέμα γάλακτος μαζί με το τυρί κρέμα. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι όλη η διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη να την κάνει στο μίξερ, αλλά εμένα με διευκολύνει γιατί θα πλύνω και λιγότερα σκεύη και εσάς θα σας διευκολύνει γιατί μπορεί να μην έχετε μίξερ. Οπότε θέλω 300 κρέμα, 700 τυρί κρέμα και τώρα άμα ανακατέψω με το σύρμα δεν θα κάνω τίποτα. Μια τρύπα στο νερό. Τώρα τι θέλουμε? Να δώσουμε δύναμη, να ανακατέψουμε καλά για να μπορέσει να γίνει σαντιγή η κρέμα γάλακτος μέσα μαζί με το τυρί κρέμα. Οπότε τι θα κάνω, θα πάρω το σύρμα μου εδώ. Και δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί. Αρχίζετε να ανακατεύετε εδώ. Και θα δείτε ότι μετά από 20-30 χεριές, ακόμα και αν δεν το έχετε, το μείγμα θα αρχίζει να πίζει. Τώρα είναι νερό, το βλέπετε που είναι νερό. Νερό, μπράβο. Συνεχίζω να ανακατεύω εδώ. Εδώ. Αλλά είναι φανταστικό τέτοιες συνταγές να τις κάνετε χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό. Αλλά θέλω να σας αποδείξω όντως ότι και χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό μπορείτε να κάνετε ένα cheesecake εδώ. Συνεχίζω να ανακατεύω μέχρι που να πήξει.
Άμα δεν μπορείτε και κουραστείτε, τι πρέπει να κάνετε? Να πάρετε τηλέφωνο τον γείτονα. Όχι, δεν θα το δεχτεί ο άντρας σας. Να συνεχίσετε να κατέβετε εσείς εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλά, 20-30 που είπα ήταν λίγο. Χρειάζεται λίγο παραπάνω. Αλλά μην ανησυχείτε. Εδώ και εδώ και εδώ. Και άρχισε να πίζει. Άρχισε από νερό να γίνεται μείγμα ωραίο. Εδώ. Με ξεπήρα το μικρό το σύρμα. Δεν μου λέει αυτό το σύρμα. Και το πάει στο μεγάλο. Λοιπόν, συνεχίζω. Θέλω να σας δείξω ότι και χωρίς μίξερ γίνεται. Άμα αποτύχω, θα γίνω ρεζί. Είμαστε live. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, συνεχίζω να κατέβω. Συνεχίζω. Μπορώ να αλλάξω σύρμα γιατί αυτό είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι το παιδικό το σύρμα που έχω. Πρέπει να πάρω το μεγάλο. Λοιπόν. Συγγνώμη. Εδώ είμαστε. Πήραμε τώρα το εργαλείο. Λοιπόν, με το πάρετε το εργαλείο και αρχίστε να ανακατεύετε σοβαρά. Και όχι με το μικρό. Εδώ. Το μείγμα άρχισε να γίνεται να πίζει και τώρα έχει γίνει σαν γιαούρτι. Συνεχίζω να ανακατεύω. Δέστε εδώ πως έχει πήξει. Συνεχίζω να ανακατεύω. Και δεν θέλω να παρανακατέψω, γιατί άμα παρανακατέψω θα σφίξει πάρα πολύ. Και επειδή θα σφίξει και μέσα στο ψυγείο, μετά θα γίνει πάρα πολύ σφιχτό και δεν θα γίνει cheesecake. Κοιτάξτε εδώ, θυμάστε πως ήταν πριν. Τώρα αρχίζει να πίζει εδώ. Τώρα δυσκολεύει, γιατί αρχίζει να πίζει. This is Sparta! Και χωρίς μίξερ, γιατί το χέρι του Άκη είναι μίξερ. Εδώ θα κάνετε δόσεις, θα αλλάζετε. Μια θα μπαίνει ο μπαμπάς, μια θα μπαίνει η μαμά. Και κοιτάξτε εδώ, καθώς ανακατεύω, έγινε μια ελαφριά σαντιγή. Σε αυτό το σημείο σταματάμε το χτύπημα. Δεν θέλουμε να ανακατεύσουμε άλλο. Όσο συνεχίζω να ανακατεύω, τόσο περισσότερο θα σφίγγει. Δεν θέλω όμως κάτι τέτοιο. Εδώ σταματάμε. Έκανα τη γυμναστική μου την βραδινή, είμαστε μια χαρά. Πού είναι η πετσέτα μου? Εδώ. Τέλεια. Και εδώ. Και εδώ. Να πάρω και αυτά από εδώ. Αυτό έπεσε κάτω. Ωραία, τα κατάφερα. Δεν πειράζει, δεν έχω αλλαρώσει πολύ. Είμαι πάρα πολύ δυνατός. Και φέρνω τη φόρμα μου από την κατάψυξη. Και σας απέδειξα ότι η διαδικασία γίνεται με το χέρι, εντάξει. Να μην λέτε ότι δεν γίνεται με το χέρι, γίνεται. Αρκεί να χτυπήσετε δυνατά. Και τώρα, κοιτάξτε εδώ, εκεί πέρα που ήταν νερό το μείγμα, τώρα τι έγινε? Κρέμα. Το βλέπετε? Αυτή την κρέμα θέλουμε. Τη ρίχνουμε όλη μέσα, εδώ. Οχ. Και οχ. Και οχ. Και όχ. Λοιπόν, απλώνουμε. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που απλώνει. Βλέπετε? Έχει πήξει, έχει γίνει τέλεια. Ό,τι ξύσμα μέσα θέλετε και ό,τι σας αρέσει μπορείτε να βάλετε. Μπορείτε να βάλετε ξύσμα από πορτοκάλι. Μπορείτε να βάλετε ξύσμα από από σαγκουίνι. Από grapefruit. Μπορείτε να βάλετε ό,τι αρωματικό θέλετε. Να σας πω ότι το θυμάρι του πάει πάρα πολύ, εφόσον θα βάλετε από πάνω μέλι για να το σερβίρετε. Γενικά η κρέμα είναι τόσο δεκτική σε οτιδήποτε γεύση θέλετε που απλά τα σπάει, δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι τόσο ισορροπημένο. Εμένα μου αρέσει το cheesecake να μην είναι πάρα πολύ γλυκό, αλλά να είναι γλυκό για να αφήσω τη γλυκύτητα που θα βάλω από πάνω να ολοκληρώσω το γλυκό μου. Αν το κάνω τώρα πάρα πολύ γλυκό, στο τέλος δεν μπορώ να ρίξω τίποτα από πάνω γιατί στο τέλος θα βγει σερβέτη, θα βγει σιροπιαστό γλυκό. Οπότε, αυτό θα το αφήσω να το φάω. Μισό λεπτάκι λίγο. Περιμένετε. Είναι αμαρτία από το Θεό. Πάει αυτό στην άκρη. Και τώρα το μείγμα μας τι πρέπει να κάνει, φίλε Διονύση? Όχι, ο Διονύση δεν είναι εδώ. Πρέπει να πάει στο ψυγείο για να δέσει. Πόση ώρα θα πάρει? Δεν θα πάρει πολύ. Σε
Κάνα δύο ώρες ήταν έτοιμο. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα. Σας βγάζω από το ψυγείο για να δείτε πώς θα είναι. Λοιπόν, με ένα μαχαιράκι θα βοηθήσω λίγο να ξεκολλήσει η άκρη. Εδώ. Ανοίγω. Ουλαλα. Και πάμε να σερβίρουμε ένα ωραίο κομμάτι. Εδώ. Είδατε έτσι. Και τώρα θέλω από κάτω να μου γράψετε σχόλια με τι θέλετε να σερβίρω. Με πραλίνα, με μέλι, με γλυκό του κουταλιού βύσσινο, με γλυκό του κουταλιού κεράσι. Έχω από γλυκό του κουταλιού σίκο, κράμπερι, κουμκουάρ, αγριώσικο. Τι άλλο έχω? Σμέουρο, βατόμουρο, grapefruit. Όλα αυτά που σας λέω είναι γλυκά του κουταλιού τα χώρια. Ό,τι γλυκό του κουταλιού θέλετε θα το βάλω. Πάω, πού να πάω, εδώ είναι. Κόβω κομμάτι και μόλις θα κόψω κομμάτι το πρώτο σχόλιο που θα διαβάσουμε το τι θέλετε να στολίσω, θα στολίσω κιόλας. Λοιπόν, πάρα πολύ smooth, πάρα πολύ ωραίο, έτσι όπως είναι. Εδώ. Νομίζω σήμερα σας απέδειξα ότι χωρίς μίξερ μπορείτε να κάνετε υπέροχες συνταγές. Προσέξτε όμως. Αυτή τη συνταγή, άμα την κάνετε χωρίς μίξερ, θέλω να χτυπήσετε καλά και να κάνετε ακριβώς από τα στάδια που σας έδειξα. Δηλαδή, πρέπει στην αρχή με τη σπάτα να σπάσουμε το τυρί και μετά να χτυπήσουμε με σύρμα. Λοιπόν, το κομμάτι που θα πάρω θα είναι αυτό. Έχω πρόβλημα στα κομμάτια. Δεν μπορώ να τα κόψω ποτέ ίσια. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα το έχω μόνιμο και στο Kitchen Lab. Δηλαδή, προσπαθούμε πάντα μετά να το κλέψουμε και να φαίνεται ίσιο το κομμάτι, γιατί δεν καταφέρνω. Δεν ξέρω αν και αυτό είναι κάποιο πρόβλημα γενικότερα που έχω, αλλά μέσα από τα πολλά προβλήματα έχω και αυτό. Και κοιτάξτε εδώ, έλα να βγάλω ένα καλό κομμάτι, σε παρακαλώ. Είναι ο κόσμος εδώ πέρα και με βλέπει. Τι λες! Λοιπόν, η κομματάρα μου είναι εδώ. Έβγαλα καλό κομμάτι, yes! Εντάξει, το δεύτερο και το τρίτο είναι πολύ εύκολο να βγουν. Και πάμε να διαβάσουμε σχόλιο για το τι θέλετε να βάλω. Βύσσινο! Κεράσι, γλυκό του κουταλιού, βύσσινο. Εντάξει λοιπόν, γλυκό του κουταλιού βύσσινο, γλυκό του κουταλιού βύσσινο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, γλυκό του κουταλιού βύσσινο από πάνω. Θα μου επιτρέψετε, αυτό να είναι το βραδινό μου. Δεν θα φάω τίποτα άλλο. Έτσι θα κλείσω την ημέρα μου. Μπορεί να φάω λίγο ακόμα από αυτό. Θα αφήσω να πέσει εδώ πέρα, να κάνω λίγο sexy. Η φωτογράφηση. Και εδώ. Πω Παναγία μου. Το βύσσινο the best. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάει αυτό πάνω. Εδώ τα χόλα. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Cheesecake σε 5 λεπτά. Εδώ. Όχι, ανάποδα αυτό το κουτάλι έπρεπε να το έχω, για να φαίνεται πως μπαίνει μέσα στο κουτάλι, δεν πειράζει. Καλή μας όρεξη. Καλό θα ήταν όταν κόψετε το κομμάτι να αφήσετε 5 λεπτά στη θερμοκρασία δωματίου. 5 λεπτά όχι παραπάνω. Για να πάρει θερμοκρασία δωματίου. Λίγο! Δεν πρέπει να τρώμε αυτά τα γλυκά παγωμένα. Λίγο να φτάσει στη θερμοκρασία δωματίου. Το λιγουρεύεστε. Είμαι σίγουρος πως το λιγουρεύεστε. Δεν υπάρχει. Ολοκληρωμένο γλυκό, ρουστίκ πολύ και όχι μόνο. Δηλαδή και επίσημο τραπέζι να έχεις, αν τα βγάζεις ένα cheesecake για γλυκό, γίνεται σε ελάχιστο χρόνο, μπορεί να το φτιάξει ο καθένας. Να δείτε και τη συνταγή του American Cheesecake που έχω και αυτή τη συνταγή. Η άλλη θέλει 1200 γραμμάρια τυρί κρέμα, είναι πιο πλούσια σε τυρί κρέμα. Αυτή είναι η πιο εύκολη, μόνο 700 γραμμάρια. Οπότε για να κάνετε cheesecake χρειάζεστε τυρί κρέμα. Σε περίπτωση που πάρετε μια συνταγή με cheesecake που έχει 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, κρέμα γάλακτος και ζαχαρούχο, δεν είναι cheesecake, είναι σαντιγί cake. Κάνουμε μια σαντιγί διαφορετική. Αυτό έχει γεύση cheese. Ας πούμε μια αστερό πολύ γρήγορα. Είχαμε πάει, είναι καταπληκτικό.
Είχαμε πάει με το Μάρκαρη σε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Και δεν θα πω το μαγαζί. Εγώ γενικά όταν πηγαίνω σε μαγαζιά δεν κάνω άσχημα σχόλια. Εκτός από δύο φορές στη ζωή μου που έχω γυρίσει πίσω πιάτο, γιατί όντως ήταν χαλασμένο το ψάρι. Δηλαδή ήταν χαλασμένο, μύριζε. Το ένα καθώς μου το έφερναν, της λέω πάρ' το πίσω. Και άλλη μια φορά καθώς δοκίμασε το ψάρι ήταν χαλασμένο. Οπότε το είπα για λόγους 100% για να μην πάθει κανένας άνθρωπος άλλος κακό. Οπότε γενικά εγώ τα σχόλια δεν κάνω κακά να πηγαίνω σε εστιατόρια. Αλλά ο Μάρκαρης δεν είναι έτσι. Ο Μάρκαρης όταν πάμε να φάμε, παρακαλάω και κάνω το σταυρό μου να μην έρθει άνθρωπος να το ρωτήσει πώς ήταν το φαγητό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, οπότε είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όταν μας φέρνουν το λογαριασμό και δεν μας ρωτήσουν πώς είναι το φαγητό. Τέλος πάντων, πάμε σε εκείνο το μαγαζί και μας φέρνουν ένα cheesecake αποδομημένο. Αυτή τη κλασική βλακεία που έχουν μάθει όλοι. Ό,τι βλακεία σκεφτούν το κάνουν αποδομημένο. Τέλος πάντων, είχε ένα μπισκότο και από πάνω μια κρέμα σύχριστη. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν τρωγότανε. Οπότε πραγματικά ήταν high από το cheesecake. Ήταν το χειρότερο cheesecake τύπου πράγμα που έχω φάει στη ζωή μου και εγώ και όλοι μας μαζί. Είμαστε μεγάλη παρέα, ήταν 15 άτομα. Και Θεσσαλονίκη δεν θα πω το μαγαζί. Και έρχεται ο σερβιτόρος και λέω μέσα μου: σε παρακαλώ, μην ρωτήσεις πως ήταν φαγητό. Σε παρακαλώ, μην ρωτήσεις πως ήταν φαγητό. Σε παρακαλώ, μην ρωτήσεις πως ήταν φαγητό. Και λέει το κλασικό ο σερβιτόρος: σας άρεσε το φαγητό? Όχι, λέει, τελειώσατε, τελειώσαμε. Και λες και το έκανε επίτηδες. Δεν ρώτησε σε εμένα ή σε κάποιον άλλον πώς σας φάνηκε το φαγητό. Πήγε στο Μάργαρη και του λέει, πώς σας φάνηκε το φαγητό. Και γυρνάει ο Μάργαρης, κλασική φάτσα, και λέει, θες να σου πω σοβαρά, εκεί πέρα ήταν που κάνω έτσι. Καλά, εντάξει, δεν ήταν μόνο το τσισκέικ, είχε και άλλα άσχημα πιάτα, η αλήθεια είναι. Και λέει, ναι, βέβαια, είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλιά σας, καλά και κακά. Και λέει ο Μαργαρίς, εντάξει, εγώ έχω μόνο κακά, λέει, να σου κάνω. Αρχίζει, κράζει για όλα τα πιάτα το ένα πάνω απ' τ' άλλο. Εγώ δεν ήξερα πού να κρυφτώ, γιατί ξέρετε ότι όταν πάμε να τρώμε, αυτός βρίζει, μετά πηγαίνουν όλοι μέσα και λένε τι μαλάκας που είναι ο Πετρετζίκης. Αυτό γίνεται. Κλασική περίπτωση βλάβης που λέμε. Οπότε, φεύγει, αρχίζει, λέει, τα κράζει, που δεν είχε άδικο, δίκιο είχε, απλά δεν τα λες. Δεν τα λες, δεν φταίει τίποτα και ο σερβιτόρος. Και στο τέλος φτάνει στο cheesecake και λέει ο Μάργαρης, και το τελευταίο, λέει, είναι και το καλύτερο. Μου λες, λέει, cheesecake. Και πού είναι το cheese, του λέει. Γιατί πραγματικά δεν είχε καθόλου γευστηρή, ήταν αδιανόητο του πόσο κακό ήτανε. Και όντως εκεί πέρα ανοίξει η γύρω με καταφύγει, δηλαδή πραγματικά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Άρα μονίμως έχω το πρόβλημα. Δηλαδή όποτε πάμε να φάμε μαζί, κάνω το σταυρό μου και λέω μη ρωτήστε. Γιατί και αυτός έχει δίκιο. Άμα το ρωτήσει κάποιος που είναι το φαγητό, δεν θα πει την άποψή του. Εγώ εντάξει, είμαι καλοπροαίρετος. Θα πω ότι είναι ωραίο το φαγητό. Μόνο άμα βρω κάτι που πραγματικά πρέπει να το δηλώσω, θα το πω. Γιατί πρέπει να το κάνεις αυτό. Ακόμα και στα δικά μου τα μαγαζιά, όταν κάτι άσχημο τρώει ο κόσμος και δεν του αρέσει. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να μας το δηλώσεις, γιατί ατυχίες γίνονται. Δηλαδή, κάτι μπορεί να σου φαγητό είναι. Δηλαδή, όντως μπορεί να γίνει ένα λάθος. Τι να κάνουμε. Αλλά αυτά. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, να σας πω. Παίρνετε τα φασόλια σας. Ή θα κάνετε τη μισή δόση ολόκληρη. Τα βάζετε σε ένα μπολ με κρύο νερό. Μία πρέζα αλάτι στη μισή δόση, μία μισή δύο πρέζες αλάτι στη διπλάσια δόση. Νεράκι μπόλικο να καλύπτεται μέχρι πάνω και να είναι διπλάσια τριπλάσια ποσότητα σε νερό. Και αύριο στις 10 η ώρα το πρωί θα κάνουμε φασολάδα μαζί. Την αγαπώ αυτή τη συνταγή. Τα φασολάδια δεν μου άρεσαν ποτέ στη ζωή μου, αλλά έχουν γίνει πια τα αγαπημένα μου φαγητό όταν ήμουν πιτσιρικάς. Τώρα τα άσπρια τα έχω εκτιμήσει πολύ παραπάνω, οπότε αύριο κάνουμε φασόλια, το βράδυ σας ετοιμάζω γλυκό έκπληξη και Παρασκευή κάνουμε φακές. Φιλάκια πολλά, καλό βράδυ να έχετε. Τι ώρα είναι, 9, 6 ημέρα μάστε σε. Τέλεια. Αυτά, φιλάκια, γεια σας.